Who am I to believe that I can conquer these blood and sweat and tears? And yet I long for just enough to get an inkling of what it means to overcome. Sometimes I start to wonder, what if my life was harder, would I be? Γεια, ευτύχησε εδώ. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πρώτο μισό του Ιουλίου, και είμαστε διακοπές. Αυτό που εμείς ονομάζουμε διακοπές. Πολύ χαλάρα. Είμαστε Χαλκιδικοί και κοντά Χαλκιδικοί, όχι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στα νέα πλάγια. Από τα πιο οικογενειακά μέρη διακοπών στη Βόρεια Ελλάδα. Νέα πλάγια, είχαμε πάει και στα Μουδανιά πριν από μερικές μέρες. Εδώ ήρθαμε τρεις μέρες και ήρθαμε απλώς να κάνουμε μπάνιο. Μπάνιο πρωί και βράδυ. Κάνουμε τις ώρες που δεν έχει πολύ ήλιο για να μην καιγόμαστε και εμείς και το μωρό. Και ναι, ήρεμα. Απλά περιμένουμε, είμαστε ημέρες πριν γεννήσει η Ηλέκτρα. Θέλουμε να είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη. Και ναι, μένουμε εδώ πέρα σε ένα μικρό διαμερισματάκι, σπιτάκι που είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Αυτό είναι το καλό. Τις επόμενες μέρες γυρνάμε Θεσσαλονίκη και ψιλομπαίνουμε στην τελική ευθεία για να έρθει το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Είμαστε πίσω Θεσσαλονίκη και με αφορμή αυτό το βίντεο είναι μια καλή ευκαιρία για να απαντήσω μια πολύ κλασική ερώτηση που μας κάνετε και έχει να κάνει με το ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για εμάς. Μας το έχουν ρωτήσει πολλές φορές και σε συνεντεύξεις, γιατί λένε εσείς που ταξιδεύετε όλη την ώρα, πώς είναι οι ιδανικές διακοπές για εσάς. Και νομίζω ότι ό,τι είδατε ως τώρα είναι οι ιδανικές διακοπές για μας, δηλαδή η χαλάρωση. Πολλές φορές οι ιδανικές διακοπές για μας είναι να μείνουμε σπίτι, να μην κάνουμε τίποτα. Ή ακριβώς αυτό, να πάμε σε ένα μέρος που θα είμαστε κοντά στη θάλασσα, θα κάνουμε μπάνιο και ναι, θα είμαστε χαλαρά. Μπάνιο πρωί, μπάνιο βράδυ για να αποφύγουμε τη ζέστη της ημέρας. Χαλάρωμα, υπνάκος μες τη μέρα, κάνα φαγητό έξω το βράδυ. Αυτά, πολύ απλά πράγματα. Και ναι, για εμάς αυτό το καλοκαίρι που περιμένουμε το επόμενο μέλος της οικογένειας και που έχουμε την κόρη μας που έχει κλείσει τα δύο, είναι δύο και κάτι, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό και αυτό μας αρέσει. Τώρα για τον καθένα, οι ιδανικές διακοπές είναι πολύ σχετικό. Απλώς για εμάς που όλο το άλλο διάστημα τρέχουμε και είμαστε μέσα στα ταξίδια και τα ταξίδια που κάνουμε δεν είναι απλώς πας σε ένα μέρος και αράζεις, αλλά έχεις ένα έτσι πλούσιο πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτές οι χαλαρωτικές διακοπές είναι ιδανικές. Είναι αυτό που αντισταθμίζει τον χαμό. Επίσης αυτό το διάστημα πήγαμε το μεγάλο ταξίδι Ευρώπη, Απρίλιο-Μάιο. Μετά πήγα εγώ Κεντρική Αμερική, που ήταν λίγο ωραίο ταξίδι, αλλά πολύ τρέξιμο και ήμουνα και μόνος. Έγινε ένα ταξίδι μικρό Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Θα δείτε φωτογραφίες, ακόμα δεν έχω μοιραστεί τίποτα μαζί σας σχετικά με αυτό. Θα κάνουμε και λίγο ένα guess where quiz. Ωραίο μέρος Ελλάδας. Και ναι, από εκεί πέρα, εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Έγινε στο μεταξύ κολλευτή κατάσταση με τον Ηρακλή, που να πω εδώ ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υποστήριξη, τα καλά σας λόγια. Καταλάβαμε ότι πολλοίς κόσμος στεναχωρήθηκε από αυτό που έγινε και εμείς πάρα πολύ. Και ναι, προσπαθούμε λίγο να το διαχειριστούμε και όλο αυτό και να μην επηρεάσει, να επηρεάσει σε ένα βαθμό, να μην επηρεάσει πάρα πολύ την Ηλέκτρα που είναι οι μέρες που θα γεννήσει λίγο καιρό και ναι, καταλάβατε. Αυτό, προσπαθούμε να είμαστε δυνατοί. Πολύ σύντομα θα έρθει βίντεο για το στούντιο, γιατί πολλοί ρωτάτε τι έγινε με το στούντιο Ευτύχη, τι έγινε με το στούντιο. Αυτό, θα έρθει βίντεο με το στούντιο. Βασικά, μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν κάποια βιντεάκια για το στούντιο, γιατί τώρα είναι έτοιμο σχεδόν, αλλά μπαίνουν κάποια τελευταία πράγματα. Αρχίζουν να μπαίνουν κάποια πράγματα για τον ήχο, για την ηχητική του χώρου, αρχίζουν να μπαίνουν φώτα, τέτοια πράγματα. Και κάποια κομμάτια του βαψίματος ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα δείτε το χώρο. Τώρα, να ολοκληρώσω λίγο με αυτό το κόνσεπτ, οι τέλειες διακοπές για μας, και να πω ότι πολλές φορές μας ρωτάει κάποιος, ξέρεις, αν δεν έκανες εκπομπές και δεν είχες τις κάμερες, ή βασικά αν πήγαινες σε ένα μέρος, θα τράβαγες βίντεο, θα έκανες το ίδιο. Και νομίζω πως όχι, αλλά εμείς από τη φύση μας,
πριν καν ξεκινήσουμε το Happy Traveler, μας άρεσε να πηγαίνουμε σε ένα μέρος και να πηγαίνουμε να βλέπουμε πολλά διαφορετικά, να φτιάχνουμε βίντεο, φωτογραφίες, ερασιτεχνικά, τα ανεβάζαμε στο YouTube και βασικά έτσι ξεκίνησε και το Happy Traveler. Και μας άρεσε αυτό. Εννοείται μας άρεσε. Αλλά τώρα μας αρέσει όχι να το κάνουμε όλη την ώρα το άραγμα, πηγαίνουμε στη Χαλκιδική και απλώς κάνουμε μπάνιο. Αλλά το εκτιμάμε και μας αρέσει και έτσι περνάμε ποιοτικό χρόνο ο ένας με τον άλλο, με την Ηλέκτρα και με την κόρη μας. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο είναι για μας αυτό το τέλειο. Δεν σημαίνει ότι βαρεθήκαμε να ταξιδεύουμε και τέτοια. Αλλά απ' την άλλη, πολλές φορές επειδή ρωτάει κάποιος αν πήγαινε σε ένα μέρος και δεν έπρεπε να τραβάς βίντεο, θα το χαιρόσουν. Και θα πω όχι τόσο πολύ, γιατί η αφορμή το να τραβήξεις βίντεο σε ένα μέρος, να πρέπει να έχεις ένα έξτρα κίνητρο το να πας, και όχι απλώς να πας, να δεις ένα μέρος, αλλά να έχεις την νοοτροπία ότι πρέπει να παράξω κάτι, ένα βίντεο, μια εκπομπή, η οποία θα έρθει πίσω και θα τη δείξω σε άλλο κόσμο, σε βάζει λίγο σε μια κατάσταση να απολαύσεις περισσότερο ταξίδι. Και τι θέλω να πω. Να απολαύσεις περισσότερο ταξίδι με την έννοια ότι να μάθεις πιο πολλά πράγματα για το μέρος που πας. Να κάνεις μια προετοιμασία από πριν. Να οργανωθείς. Όταν πας σε ένα μέρος, να έχεις σκεφτεί λίγο τι ώρα θα πας, τι θα κάνεις εκεί, πόση ώρα θα μείνεις. Θες, δεν θες, φτιάχνεις το πρόγραμμά σου λίγο πιο περιεκτικό και λίγο το οργανώνεις καλύτερα. Και όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας και στο τέλος ενός ταξιδιού, γυρνάς πίσω και λες, πόρε φίλε, έκανα τόσα πολλά πράγματα, είδα τόσα πολλά πράγματα που αλλιώς είναι δύσκολο να μπει στη διαδικασία να τα οργανώσεις και να τα σκεφτείς και. Και επίσης όταν τραβάς βίντεο και μετά βλέπεις το βίντεο και το οργανώνεις και λες, α, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, α, να βρω μερικές έξτρα πληροφορίες για να βάλω κτλ. Μαθαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα για τον προορισμό. Θα σας δώσω την εξής αναλογία. Σκεφτείτε, όποτε πηγαίνατε σε ένα μάθημα στο σχολείο και απλώς ακούγατε τον καθηγητή να λέει, και εντάξει, οκ. Μια φορά ακούγατε, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο, φεύγατε, τελείωσε. Σκεφτείτε διαφορά με το να πας σε ένα μάθημα κτλ. Και να πρέπει να ακούσεις με την έννοια ότι πρέπει να ακούσεις, γιατί μετά πρέπει να φτιάξεις και μια εργασία, πρέπει να φτιάξεις μια περίληψη αυτού που άκουσες, που είδες. Αυτό από μόνο του σε κάνει να συγκρατείς περισσότερες πληροφορίες, να έχεις πιο έντονες μνήμες από αυτό το πράγμα. Και επίσης, πολλές φορές σε βάζει η διαδικασία να δεις περισσότερα πράγματα, να κάνεις περισσότερα πράγματα. Εμείς μπορεί να πάμε σε ένα μέρος και να λέμε, ωραία, φίλε, έχει και αυτό. Να το βάλουμε εκεί πέρα στο πρόγραμμα, πάμε να το δούμε. Και πολλές φορές κανονίζουμε κάτι, παρότι είναι λίγο μακριά, παρότι πρέπει να πιεστούμε λίγο, να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς κτλ. Αυτό από μόνο του σε κάνει να δεις, να ζήσεις περισσότερα πράγματα. Και στο τέλος μετά λες, ωραία, φίλε, τι ωραία που ήταν. Και κατόπιν εορτής το λες αυτό, αλλά πιο πριν μερικές φορές βαριέσαι να ξυπνήσεις νωρίς, να κάνεις μερικά πράγματα. Φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Κάποιος ο οποίος δεν γουστάρει να τα κάνει όλα αυτά. Κάποιος δεν θέλει να ξυπνήσει νωρίς. Και εμείς δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε. Όχι, εντάξει, αυτή την εποχή με την κόρη μας άρεσε να ξυπνάμε νωρίς εκεί η Χαλκιδική για να πάμε να κάνουμε μπάνιο το πρωινό. Ξέρετε, είναι λάδι θάλασσα. Είναι άδεια η παραλία και είναι τέλεια. Εμείς κάναμε μπάνιο, ας πούμε, 7, 8 με 10. 10 πίσω σπίτι, που αρχίζει να καίει ο ήλιος και μαζεύεται κόσμος. Και πίσω ξανά κατά τις 8 για μπάνιο. 7 με 9 το βραδινό μπάνιο. Αυτά. Αλλά όταν είσαι σε ένα μέρος που θες να εξερευνήσεις, όταν έχεις αυτό το κίνητρο να φτιάξεις ένα vlog, να τραβήξεις φωτογραφίες, να γράψεις ένα άρθρο, όταν έχεις να κάνεις μια εκπομπή, όταν έχεις να κάνεις κάτι τέτοιο, σε βάζεις λίγο σε διαδικασία να κάνεις πιο πολλά πράγματα, να απολαύσεις και να βρεις και λίγο και τα όρια σου, να δεις ότι μπορώ λίγο ακόμα. Και προσωπικά, ιδίως αν αυτό είναι και η δουλειά σου, είναι κάτι πολύ θεμητό. Αυτό. Μπορώ να σκεφτώ άπειρα παραδείγματα πραγμάτων που χάρη στο Happy Traveler τα έζησα προσωπικά. Δηλαδή, ανατολές ηλίου που αν δεν ήταν το Happy Traveler μπορεί να μην ξυπνούσα για να τις δω ή για να πάω σε ένα μέρος να τις δω. Δραστηριότητες, μέρη, ακόμα και ολόκληρα ταξίδια φυσικά, που είπαμε να πάμε εκεί γιατί θα ήταν τέλειο για την εκπομπή μας. Και πήγαμε και ήταν τόσο ωραία και είναι φανταστική εμπειρία. Αν δεν υπήρχε αυτό το κίνητρο και φυσικά όλο αυτό το από πίσω, η δυνατότητα που μας δίνει οικονομικά η εκπομπή να κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι, ας πούμε, ναι, θα υπήρχε. Άρα, όταν υπάρχει κάποιο έτσι κίνητρο, κάτι να παράξεις, κάτι να δημιουργήσεις στο ταξίδι, πιστεύω ότι σε κάνει στην τελική να απολαύσεις περισσότερο ταξίδι. Να έχεις περισσότερες αναμνήσεις. Ναι. Αλλά και πάλι δεν
υποτιμώ την υπερφοβερή αξία του να πας σε ένα μέρος και να αράζεις όλη μέρα. Όπως κάναμε εμείς αυτό το καλοκαίρι, αυτές τις λίγες μέρες που πήγαμε Χαλκιδική. Λοιπόν, και όπως είδατε, δεν έχουμε βίντεο. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό το βίντεο να είναι όλος Χαλκιδική. Να σας δείχνουμε που φάμε, τι κάναμε, την παραλία, μπάνιο. Δεν θα είχε νόημα. Το νόημα θα ήταν ψεύτικο αυτό το βίντεο. Γιατί θα σε έλεγα, εμείς όλα απλώς να αράξουμε κτλ. Και πάλι θα ήμασταν με την κάμερα όλη την ώρα. Ενώ έτσι, ναι. Τράβηξα αυτό που είδατε 2-3 λεπτά, πέταξα λίγο τον drone. Και τα υπόλοιπα εδώ, όταν γυρίσαμε. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή δύναμη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γενικότερα, καλή δύναμη. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φίλια πολλά. Να είστε καλά. Εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι. Και περιμένω τα σχόλιά σας. Θέλετε να δείτε πιο πολύ κάτι σαν teaser, κάποια περίληψη πράγματα, ένα update για τα ταξίδια που ήδη γυρίσαμε και θα δείτε την επόμενη σεζόν, ή αν υπομονείτε να δείτε το στούντιο. Αυτά. Γεια. Yeah.